4 λοιπόν. Εγώ κεράκι. Η ευτυχία είναι 5. Η ευτυχία έρχεται στα 5 το Δεκέμβρη και εκείνη. Χωράει ένα δεύτερο παιδάκι, θα το τολμούσε. Τώρα πια δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Καλό είναι να είναι πολύ κοντά, αλλά δεν μας βγήκε. Είχατε μια απώλεια, χάσατε ένα μωράκι. Ναι. Μετά την ευτυχία. Μετά την ευτυχία, ναι. Και δυστυχώς τότε δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Το θεωρούσα δεδομένο. Και ήταν λίγο περίεργο και σοκαριστικό. Το κακό είναι ότι το είχα πει στη μικρή. Χαϊδεύει την κοιλιά μου, μου έλεγε μαμά, το μωράκι μας και όλα αυτά. Και μετά ήταν σοκ για όλους, νομίζω. Εκεί πώς το λες, το παιδί? Την αλήθεια, στα παιδιά λες πάντα την αλήθεια. Ότι κάτι δεν πήγε καλά και ότι δεν έπρεπε να γεννηθεί αυτό το μωράκι και έφυγε από μόνο του αυτό. Όλα αυτά τα περνάς για να μπορείς να είσαι μια γοργόνα. Μια γοργόνα, η γοργόνα Χρύσας, το γοργόνες και μάγκες. Είμαι πάρα πολύ τυχερή και πολύ χαρούμενη φέτος γιατί γύρισα στη δουλειά με μια ωραία δουλειά που σκίζει. Είσαι περισσότερο γοργόνα ή μάγκας, γιατί εμείς σε έχουμε στο μυαλό μας σαν μάγκα. Νομίζω είμαι και τα δύο. Στο Γοργόνες και Μάγκες δεν θυμίζω σε τίποτα την Αγγέλα. Του παραπέντε που πολλοί έχουν στο μυαλό τους και έρχεται πολλοί κόσμος και μου λέει τρομάξαμε να σε γνωρίσουμε. Το παραπέντε γενικώς με έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Είμαι με τον Αντώνη από τότε. Έχω το ευτυχάκι μου. Η νονή της ευτυχίας είναι ο Γιώργος ο Καπουτζίδης και ο Μιχάλης ο Μαρίνος. Άρα δεν είσαι εσύ η μία από αυτές που δεν μιλάει ο Γιώργος Καπουτζίδης και το εκμυστηρεύτηκε πρόσφατα. Μπορεί ο Γιώργος να έχει κάποιο παράπονο, κάτι. Για να το εκφράσει όλο αυτό προφανώς και είχε κάποιο λόγο. Οπότε θα ρωτήσει τον Γιώργο. Κάποια πράγματα τα ξέρω και δεν τα λες δημόσια. Εκείνος είπε ότι κάποιοι δεν είπαν το ευχαριστώ, ήταν αχάριστοι. Όταν κάποιος σου προσφέρει κάτι με όλη του την καρδιά και με τη χαρά του, νομίζω ότι ναι. Οφείλεις να πεις ένα ευχαριστώ ή να το δείξεις. Λείπεις αρκετό καιρό από την τηλεόραση. Ναι. Μου είπα να πάω στο Survivor. Δεν θα πάω στο Survivor. Δεν έχει νόημα. Η δουλειά μου είναι να είμαι ηθοποιός. Μάλιστα. Γλυκιά μαμά και κρατάει όσο μπορεί χαμηλά την μπάλα στις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο νονός της κορούλας, της ευτυχίας, σχετικά με την παρέα του παραπέντε.